ομιλία στη Βουλή. Το λέω άλλη μία φορά τώρα. Η εντολή μας από τον ελληνικό λαό δεν είναι να κάνουμε ρήξη, είναι να κάνουμε διαπραγμάτευση. Αλλά σε μία διαπραγμάτευση, σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, αν δεν είσαι διατεθειμένος να σκεφτείς την πιθανότητα να πεις όχι, ρήξη με άλλα λόγια, δεν διαπραγματεύεσαι, απλώς αιτήσαι. Αυτή είναι η διαλεκτική σχέση, αν θέλεις, μεταξύ της εντολής που έχουμε και της εντολής που δεν έχουμε. Έχουμε εντολή να κάνουμε διαπραγμάτευση, να κάνουμε συμβιβασμούς, να έρθουμε σε μια συμφωνία έντιμη, αμοιβαίως υποφελή. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ αν αποκλείεις, όπως κάποιοι από την αντιπολίτευση μας ζητούν, να αποκλείσουμε την ιδέα της ρήξης. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Δεν αποκλείουμε τη ρήξη για να μην την έχουμε. Και γιατί ο μόνος τρόπος να έχουμε μια συμφωνία που είναι βιώσιμη. Υπουργέ μου, για να μην αποκλείσεις τη ρήξη, πρέπει να είσαι έτοιμος για τη ρήξη. Εμείς είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη. Εμείς και ρωτώ έτοιμοι. Γιατί, για παράδειγμα, μια σειρά από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη. Εγώ άκουσα τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Χρυσόγωνο, να λέει δεν είμαστε έτοιμοι για τη ρήξη, δεν είμαστε έτοιμοι για ένα άλλο νόμισμα, για παράδειγμα. Δεν είμαστε έτοιμοι Πολύ σωστά. Δεν έχουμε χρηματοδοτικά τη δυνατότητα να στραφούμε κάπου αλλού. Πολύ σωστά. Δεν άλλο είμαστε νόμισμα, έτοιμοι για τη ρήξη, άλλο νόμισμα λοιπόν. Δεν είναι στο ραντάρ μας. Δεν είναι στη σκέψη μας. Δεν είναι στο φαντασιακό μας καν. Ναι. Αυτό χρηματοδότηση από πού αλλού. Όμως, από την ίδια ακριβώς στιγμή, Νίκο, αυτό το οποίο δεν υπάρχει στο ραντάρ μας ταυτόχρονα, είναι η υπογραφή μας σε μια μη βιώσιμη συμφωνία. Βλέπεις ότι για μήνες τώρα κάνουμε που ρήξη. Που σημαίνει ότι στο ραντάρ μας είναι ρήξη. Η χρεοκοπία. Εντός στο ραντάρ μας είναι ένα πράγμα μόνο. Συγγνώμη. Είναι η έτοιμος αποδοχή. Για ρήξη σημαίνει δύο πράγματα. Mm-hmm. Ή έτοιμος για νέο νόμισμα. Mm-hmm. Ή έτοιμος για χρηματοδότηση από άλλες πηγές. Και όχι από αυτές που μέχρι τώρα παίρναμε χρήματα. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι ούτε για το ένα, ούτε για το άλλο. Επομένως, το μόνο που μπορώ να φανταστώ ως τρίτη εκδοχή ρήξης είναι η χρεοκοπία εντός ευρωζώνης. Ερώτηση απλή και καθαρή, mm-hmm. στο Γιάννη Βαρουφάκη. Mm-hmm. Είναι η χρεοκοπία εντός ευρωζώνης στο ραντάρ μας. Χρεοκοπία εντός της ευρωζώνης είχαμε δύο φορές το 2012. Η πρώτη ήταν το PSI. Τι σημαίνει χρεοκοπία ενός κράτους? Δεν είχαμε χρεοκοπία σαν αυτή. Βεβαίως και είχαμε χρεοκοπία. Είχαμε ελεγχόμενη χρεοκοπία. Ελεγχόμενη. Αυτά είναι εφημισμοί. Δεν είχαμε πιστωτικό γεγονός. Πώς δεν είχαμε? Δεν είχαμε τις, θέλω να πω, δεν είχαμε τις συνέπειες. Σε έπιασαν λίγο. Δεν είχαμε τις συνέπειες. Ενεργοποιήθηκαν τα CDS? Καταρχήν δεν δίνω εξετάσεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Όχι, αλλά στο δημοσιογραφικό. Δεύτερον, δεν θα κάνουμε σήμερα την εκπομπή στον Ενικό με τον Γιάννη Βαρουφάκη και προσκεκλημένο τον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί όχι? Γιατί ξέρω ότι αυτό είναι κάτι που σου αρέσει. Το να θέτεις ερωτήματα. Όμως, μη συγκρίνεις το PSI που ήταν μια συμφωνημένη ήταν πιστωτικό με τους εταίρους πολιτική. Ήταν πιστωτικό με την τυπική έννοια του όρου. Όχι με την τυπική. Αλλά ήταν όποιος είχε ασφάλιστρο, ήταν μια συμφωνημένη CDS, κατάσταση. Το εισέπραξε. Εδώ δεν μιλούμε για μια συμφωνημένη κατάσταση. Το μόνο που μας ενδιαφέρει, Νίκο, της άτακτης χρεοκοπίας. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι μια συμφωνημένη συμφωνία, ναι. η οποία να είναι καθαρκτική και θεραπευτική για τον τόπο. Κοντεύουμε 4 μήνες. Εμείς σε διαβεβαιώ ότι είμαστε εκείνοι που έχουμε τη μεγαλύτερη εγρήγορση προς αυτή την κατεύθυνση. Από την 20η Φεβρουαρίου, για την ακρίβεια από την 25η Ιανουαρίου. Υπουργέ μου, ξέρεις πόσες δηλώσεις έχεις κάνει πασχίζουμε από να το κλείσουμε Φεβρουάριο αυτή τη μέχρι τώρα ότι είμαστε τελειώνουμε. Γιατί δεν τα έχουμε καθόμουν τελειώσει? Καθόμουν και τις μετρούσα το γιατί απόγευμα. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει? Κάθε τόσο έλεγες τελειώνουμε. Είμαστε κοντά. Ήμασταν κοντά. Εγώ θεωρώ ότι μπορούσαμε να έχουμε λήξει αυτή τη διαπραγμάτευση. Έπρεπε να είχαμε λήξει αυτή τη διαπραγμάτευση στα μέσα Μαρτίου. Και λοιπόν, τι ο λόγος, για σκέψου. Τι συνέβη? Εγώ θα εμείς καταθέσαμε. Πάλι. Αυτό ήταν ρητορικό ερώτημα, δεν ήταν για σένα. Αυτό που κάναμε είναι εξής. Μια σειρά από προτάσεις. Μια σειρά από πολύ λελογισμένες προτάσεις. Οι οποίες απερίφθησαν από την άλλη μεριά. Ενώ η άλλη μεριά δεν είχε προτάσεις να αντιπαραθέσει. Και συνεχώς γινόταν μια κυκλική συζήτηση. Όπου πηγαίναμε από το ένα θέμα στο άλλο. Ετίθετο συνεχώς το ερώτημα. Τι θα κάνετε για τις συντάξεις? Απαντούσαμε. Ωραία. Τώρα τι θα κάνετε για το ΦΠΑ? Υπήρχε διαφωνία εκεί. Πήγαμε σε ένα άλλο θέμα.
Πήγαμε σε ένα τρίτο θέμα. Γινόταν αυτό το comprehensive review, αυτή η συνολική αναθεώρηση της Δανειακής Σύμβασης, η οποία ήταν σαν μια γάτα που κυνηγάει την ουρά της. Και εμείς πασχίζαμε να τη σταματήσουμε για να πούμε, καθίστε κάτω, να συμφωνήσουμε σε 3-4 πράγματα. Τώρα που ως βάση, Υπουργέ, για να συνεχίσουμε. Τώρα που βρισκόμαστε. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι κρίνοντας και από την άλλη πλευρά, από την στάση της άλλης πλευράς, ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου και για αυτούς. Γιατί μην ξεχνάς, Νίκο, ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για ρήξη, αλλά δεν είναι και η άλλη πλευρά. Ευτυχώς. Μην ξεχνάς ότι ο κοινός τόπος είναι πλατής. Μακρύς, ναι, πάντως οι συνέπειες μιας ρήξης για μας και για τους άλλους δεν θα είναι οι ίδιες. Δεν θα είναι εγώ ίδιες, λέω, δίνω, αλλά θα είναι δίνω τραγικές, μια εικόνα, δεν ξέρω αν είναι θα λάθος. Θα είναι τραγικές και για τις λέω δύο ότι πλευρές. Σε μια ρήξη η εικόνα είναι ότι εμείς μπαίνουμε ζωσμένοι τα εκρηκτικά σε μια αίθουσα που είναι άλλη 18. Λάθος αλληγορία. Εμείς δεν θα προλάβουμε. Λάθος αλληγορία. Όχι, είναι το κούγκι που είπες εσύ. Όχι, δεν είπα για το κούγκι. Είναι και επειδή το είπες αυτό, είπες για να μην μένουν οι εντυπώσεις, ναι, ας μιλήσω και για το κούγκι. Ερωτήθηκε. Την έχω εδώ τη δήλωσή σου, αν θες να τη διαβάσεις. Εγώ την έχω στο μυαλό μου γιατί την έκανα. Ναι. Επίτρεψέ μου λοιπόν να σου αναφερθώ σε τι δήλωση κάνω εδώ και 5 χρόνια τώρα. Γιατί πάντα μου τίθεται το ερώτημα. Πρώτη φορά μου ετέθη από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου σε μια συζήτηση. Σε διακτηδιακό τόπο. Λοιπόν, αυτός που μπαίνει με τα εκρηκτικά και ανατινάζει τους υπόλοιπους, δεν ζει για να δει δεν τι έπαθαν οι άλλοι. Αυτό στο κούκκι. Όχι, λέω, γιατί κάνουμε συζητήσεις τι θα πάθουν οι άλλοι. Τι μας νοιάζει, τι θα πάθουν οι άλλοι. Όχι, αυτός θα ζήσουμε για να τους δούμε. Παρεπιπτόντως, γιατί σε μια διαπραγμάτευση έχει σημασία το γεγονός ότι και οι δύο πλευρές έχουν κοινό τόπο τη μη ρήξη. Ότι και οι δύο δεν θέλουν τη ρήξη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Αλλά θα μιλήσω για το κούκκι, θα μου επιτρέψει να μιλήσω για το κούκκι. Με εκνευρίζει, πραγματικά με θλίβει, το γεγονός ότι κάποιοι χρησιμοποιούν σύμβολα από την εθνική μας ιστορία, ιδίως από την Ελληνική Επανάσταση, με έναν τρόπο που είναι απόλυτα μειωτικός στην εθνική μας παράδοση. Την παράδοση όσο αφορά, αν θέλεις, εκείνο το ελευθερία ή θάνατος. 25 Μαρτίου όλοι μαζί το γιορτάζουμε, αμέσως μετά κάποιοι θεωρούν ότι το κούγκι ήταν μια εθνική καταστροφή που έπρεπε να έχει αποφευθεί, δεν ξέρω πώς, με το Σαμουήλα παραδίδεται. Αυτό ήταν αυτό το οποίο καταδίκασα. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει αλληγορία η οποία να μπορεί να σηκώσει το βάρος της κριτικής και να συγκρίνει αυτό που περνάμε εμείς τώρα με το κούκκι. Αλλά να σταματήσουμε τα εθνικά σύμβολα και την εθνική μας ιστορία να τη διασύρουμε στο βωμό μιας ενδοτικότητας, η οποία στόχο έχει μόνο να δικαιολογήσει τις μνημονιακές πολιτικές των προηγούμενων ετών. Open και απάντησες όπως απάντησες. Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι τι υποχωρήσεις έχουμε κάνει, τι υποχωρήσεις έχει κάνει η άλλη πλευρά και πού είναι η δυσκολία. Πού είναι τα προβλήματα. Νομίζω ότι η δημιουργική ασάφεια της 20ης Φεβρουαρίου πρέπει να εγκαταληφθεί και πρέπει να ενημερωθεί ο λαός, γιατί ο λαός... Αφήνετε κάποιες μπηχτές, κύριε Χατζηνικό. Όχι μπηχτές, ευθέως το λέω. Λέω ότι η δημιουργική ασάφεια της 20ης Φεβρουαρίου... Κατά τη γνώμη μου αποδείχτηκε λανθασμένη. Γιατί? Διότι τη δημιουργική γιατί? Ασάφεια συνήθως την εκμεταλλεύεται ο ισχυρός. Και όχι ο αδύναμος. Στη συγκεκριμένη και περίπτωση όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς την εκμεταλλευτήκαμε. Πώς την εκμεταλλευτήκαμε. Αμφισβητεί κανείς. Έχει να στάξει η βρύση ευρώ πάρα πολλούς μήνες. Πώς την εκμεταλλευτήκαμε. Η 20η Φεβρουαρίου ήταν μία ανακοίνωση, αν τη διαβάσεις τώρα, η οποία άλλαξε τα δεδομένα. Ήταν για πρώτη φορά μετά από την κρίση του 2010. Δεν το βλέπω την ευρωζωνική. Που άλλαξε τα δεδομένα. Έχουμε μία συζήτηση αυτή τη στιγμή, μία διαπραγμάτευση. Η οποία δεν έχει ξαναγίνει από το 2010. Ούτε με την Ελλάδα, ούτε με την Πορτογαλία, ούτε με την Ιρλανδία, ούτε με την Ιταλία, ούτε με την Ισπανία. Συζήτηση έχουμε, λεφτά δεν είναι, έχουμε. Ναι, αλλά ο στόχος της διαπραγμάτευσης. Και ακόμα δεν έχει καταλάβει κανείς μας γιατί στις 20 Φεβρουαρίου εκδώσαμε αυτή την κοινή ανακοίνωση, βάλαμε εκεί μια υπογραφή σε ένα κοινό ανακοινωθέν, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί, Υπουργέ, ξεκίνησες αυτή τη διαπραγμάτευση λέγοντας ότι δεν με ενδιαφέρει να πάρω τη δόση, δεν με ενδιαφέρει να πάρω χρήματα. Αν το σου απαντήσω, είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί. Γιατί 5 χρόνια. Όχι, να απαντήσεις, το δόγμα... να απαντήσεις στην αγορά, όχι σε μένα. Στην αγορά, η οποία είναι λιπόθυμη. Να σήμερα στην αγορά το ερώτημα υπήρξαν που μάθησες, στοιχεία χωρίς να με ότι 60 λουκέτα την Νίκο, ημέρα. Το κατάλαβα το ερώτημα. Αν με αφήσεις, θα το απαντήσω. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει τι συμβαίνει στην αγορά. Γι' αυτό πάρα πολύ καλά καταλαβαίνω στην αγορά. Δεν είμαι βέβαιος.
Εντάξει, δεν είμαι βέβαιος. Αυτό που δεν είναι ευγενικό. Μου έδωσε ένα ερώτημα και μετά μου λες ότι δεν καταλαβαίνω. Όχι, θα σου πω τι νομίζει η αγορά για το. Θα σου πω γιατί το λέω. Δεν το λέω. Όχι, δεν είναι αγένεια. Το λέω επί της ουσίας. Εσύ είσαι επί τέσσερις μήνες τώρα εγκλωβισμένος, φυλακισμένος, έτσι σε βλέπω εγώ. Σε μια διαπραγμάτευση. Είμαι ελεύθερος πολιορκημένος στις διαπραγμάτευσεις. Την οποία ζεις με πολύ έντονο τρόπο από τις 6 το πρωί. Λοιπόν, αλλά θα ξέρω το πρόγραμμα τώρα. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Ωραία, τώρα θα με ακούσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι ξέρεις τι γίνεται εδώ πίσω. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις, καταρχάς. Ναι. Γι' αυτό και αλλά μου έθεσες ένα ερώτημα. Να σου απαντήσω το ερώτημα που μου έθεσες. Τι είχαμε πει τότε για τη δόση? Είχαμε πει ότι αντίθετα με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εμείς δεν πιστεύουμε στο νυν υπερπάντων η επόμενη δόση. Γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχώς έκαναν όλες τις υποσχέσεις που τους ζητούσαν για να πάρουν την επόμενη δόση και κάθε δόση που έπαιρναν βούλιαζε τη χώρα ακόμα πιο πολύ στο μη βιώσιμο χρέος, δημιουργούσε ακόμα περισσότερες ηφαισιακές δυναμικές. Είχαμε όλο και περισσότερες υστερήσεις και το αποτέλεσμα είναι αυτό στο οποίο βρεθήκαμε. Και εμείς κληθήκαμε την 25η Ιανουαρίου με την εντολή που πήραμε από τον ελληνικό λαό να σταματήσουμε αυτή τη σκοτωδίνη. Και τι είπα? Ότι στόχος μας δεν είναι να πάρουμε κι εμείς την επόμενη δόση, η οποία θα μας βουλιάξει ακόμα περισσότερο σε αυτή τη σκοτωδίνη. Στόχος μας είναι να σταματήσουμε τη σκοτωδίνη. Και είναι αλήθεια ότι αυτή η διαδικασία διαπραγμάτευση είναι πολύ επίπονη. Και είναι πολύ επίπονη για την αγορά, όπως είπες. Για την ελληνική κοινωνία. Όμως, πρέπει να το σκεφτείς, Νίκο, ως εξής. Είναι μια επένδυση. Θα σε διακόψω και θα θυμώσεις. Αλλά εδώ έχω μου. Το mail Χαρδούβελη. Να τις τελειώσω την πρόταση. Το οποίο τώρα θα θυμώσω όντως, γιατί έχει 980 εκατομμύρια κόστος. Και θέλω να σε ρωτήσω, έχω και το δικό σου ναι, mail αλλά εδώ. Θα μου επιτρέψεις. Σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα. Πόσο κόστος έχει αυτό? Θα μου επιτρέψεις να τελειώσω την πρότασή μου όμως. Παρακαλώ. Προηγουμένως. Γιατί νομίζω ότι στην εκπομπή σου που έχουμε τρεις ώρες είναι ο μαραθώνιος των μαραθωνίων. Σύμφω. Νομίζω ότι δικαιούται ο Υπουργός Οικονομικών να απαντήσει το ερώτημα Α πριν προχωρήσει στο ερώτημα Β. Σύμφωνο. Λοιπόν, αυτό που είπαμε είναι ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε μία συμφωνία αντίθετα με το email Χαρδούβελη. Μία συμφωνία η οποία να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να σταματάει την κρίση ύφεσης χρέους. Και δεύτερον, να έρχεται πακέτο με ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που πρώτον ο ελληνικός λαός να μπορεί να το αγκαλιάσει, να το κάνει δικό του και δεύτερον να αντιμετωπίζει τις χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό είναι που διαπραγματευόμαστε. Και αν σημαίνει ότι για τέσσερις μήνες θα υπάρξει έλλειψη ρευστότητας, είναι μια επένδυση για την έξοδο από αυτή τη σκοτωδίνη. Ας έρθω όμως τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Θέλεις να μου το ξαναθέσεις? Μισό λεπτό. Σε άκουσα να λες δύο πράγματα. Συμφωνία που θα σταματάει την κρίση ύφεσης χρέους. Mm-hmm. Το τελευταίο τετράμινο η απραξία έχει λειτουργήσει ηφεσιακά. Και δεύτερον, είπες ένα πρόγραμμα που να το αγκαλιάσει ο λαός. Ακριβώς. Μα εδώ αυτά που διαβάζουμε είναι, σχετίζονται όχι απλώς με μέτρα που μας απογοητεύουν, αλλά με μέτρα τα οποία είναι και άκρος ηφεσιακά. Όπως... Διαβάζουμε για παράδειγμα. Δεν πρέπει να διαβάζετε αυτά που γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί κινδυνεύετε να τα πιστέψετε. Υπουργέ μου, τα ηφεσιακά μέτρα. Πολύ, πολύ ωραία είναι αυτά τα λεκτικά κολπάκια, αλλά εγώ θέλω απαντήσεις. Σου αρέσουν τα λεκτικά κολπάκια. Θέλω επί της ουσίας απαντήσεις. Πες. Ποιο είναι το ηφεσιακό μέτρο που διάβασες? Δεν είναι ο ΦΠΑ και η αύξησή του ηφεσιακό μέτρο? Ευχαριστώ πάρα δεν πολύ. Είναι... Εδώ θα κάνεις pause. Θέλω... Ναι, θα κάνω. Όχι, όχι. Πριν ΦΠΑ. Κάνω pause. Όχι, θα μιλήσουμε για το ΦΠΑ. Τι μου είπες εσύ για το ΦΠΑ? Τι μου είπες εσύ για το ΦΠΑ? Ναι. Εκεί απέναντι ήσουν. Στην προηγούμενη εκπομπή. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σελίδα 30. Κάθισα και απομαγνητοφώνησα. Λοιπόν. Ποιος μίλησε για αλλαγή συντελεστών? Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω κανένα συντελεστή. Στο τετράμινο της συμφωνίας γέφυρας. Μέχρι κάποιος... το τέλος Ιουνίου. Περίμενε να διαβάσω το σωστά. Κείμενο. Σωστά. Να διαβάσω το κείμενο. Μέχρι το τέλος Ιουνίου. Σε άκουσα να λες ότι κάποιο συντελεστή θα αλλάξεις. Δεν θα το προσέξουν. Θα είναι τόσο ανεπαίσθητη η αλλαγή και τόσο ίσονος σημασίας που θα είναι απλώς μια κίνηση καλής θέλησης. Αλλά ήμουν δεν θα τόσο αλλάξουμε. Συνεπής που αυτό δεν έκανε. Διακόπτεις τον εαυτό σου τώρα, γιατί διαβάζω δικό σου κείμενο. Αλλά δεν θα αλλάξουμε αυτή τη στιγμή ούτε τους συντελεστές τους γενικούς, ούτε των νησιών, ούτε των παραμεθόριων περιοχών. Χατζηνικολάου, ούτε των τουριστικών επιχειρήσεων. Βαρουφάκης, ούτε των τουριστικών επιχειρήσεων. Χατζηνικολάου, ούτε στα φάρμακα. Ρωτάω για τα είδη πρώτης ανάγκης. Ο κόσμος ούτε έχει αγωνία. Βαρουφάκης, προφανώς όχι στα φάρμακα, σωστά. Όχι στα τρόφιμα. Σωστά. Δεν υπάρχει πιθανό.